κατά της δημοσιονομικής προσαρμογής που στηρίζεται αποκλειστικά στην αύξηση φόρων εμφανίστηκε χθες στην Πάτρα ο Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Παρουσίασε το βιβλίο του «Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης». Ο κ. Γιαννίτσης μίλησε στο Πολυέδρο και τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση στη χώρα θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί στα αίτια που οδήγησαν στα τεράστια ελλείμματα και το χρέος, αλλά και στο γεγονός ότι η προσπάθεια εξόδου από την κρίση στηρίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση φόρων και όχι σε περικοπή δαπανών. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννίτσι, ακόμα και σήμερα η προσπάθεια προσαρμογής δεν έχει αλλάξει, αφού οι δαπάνες του κράτους παραμένουν ίδιες με το 2009, ενώ την ίδια στιγμή σημειώθηκε δραματική αύξηση της φορολογίας. Κάναμε πολλά λάθη για να φτάσουμε στην κρίση, αλλά κάνουμε και πολλά λάθη μέσα στην κρίση. Νομίζω ότι είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε και να δούμε τι λάθη κάναμε, πώς θα τα ξεπεράσουμε, πώς θα αφήσουμε στην άκρη τα πιστεύω που απέτυχαν, τις ιδεολειψίες που απέτυχαν, οτιδήποτε οδήγησε στην καταστροφή και όχι στην δημιουργικότητα ή στην άνοδο. Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να φτάσουμε πολύ παραπάνω από εκεί που είμαστε σήμερα. Και το να μην το πετυχαίνουμε με πληγώνει σαν άτομο, σαν Έλληνα, σαν πολίτη και σαν ένα πρόσωπο που συμμετείχε σε πολιτικές διαδικασίες σε διάφορα χρόνια και προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για το καλό της χώρας αυτής. Ως παράδειγμα, ανέφερε τις συντάξεις, οι οποίες από το 2008 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 800.000 σε απόλυτους αριθμούς, με αποτέλεσμα να αντιστοιχούν πλέον 1,3 εργαζόμενοι ανά έναν συνταξιούχο. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447.